Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ακούω προσεκτικά εδώ και 7 ώρες και χαίρομαι που έχουμε επιτέλους αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γιατί πραγματικά αποτελεί μια τεράστια επανάσταση στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες το όχημα με το οποίο θα δημιουργήσουμε μια διαφορετική οικονομία ικανή για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, τις απώλειες βιοποικιλότητας και δυστυχώς των πανδημιών που ήρθαν και θα έρχονται. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την βαθιά μου δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε ο όρος του άρθρου 18 για μια ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, του επιχειρηματικού κόσμου και όλους τους φορείς. Και αυτό όχι γιατί είναι ένα τυπικό ζήτημα, αλλά διότι μια τέτοια ραγδαία μετάβαση, η οποία απαιτείται να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται μια πλατιά συνένεση και η πλατιά συνένεση χρειάζεται διαβούλευση και κατανόηση των πραγμάτων. Και δυστυχώς αυτό είναι μια πρακτική που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει και σε παρόμοια άλλα τέτοια κατά παράβαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κοινοτικού κεκτημένου, όπως για παράδειγμα στην εκπόνηση του σχεδίου δίκαιας μετάβασης για την Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη, αλλά και τώρα στον σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δείτε και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ το νόημα της διαβούλευσης αφού θα έχετε οριστικοποιήσει, όπως μας είπατε, τις διαπραγματεύσεις σας με την Επιτροπή. Τι ακριβώς θα διαβουλευτούμε εμείς, δεν μας έχετε εξηγήσει, τουλάχιστον σε μένα δεν έχω καταλάβει, κύριε Υπουργέ. Ήθελα να αναφερθώ επίσης στο ζήτημα της κλιματικής μετάβασης, διότι σαφώς αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα του επενδυτικού κενού, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει το στόχο της οικοδόμησης μιας ανθεκτικότητας, όχι μόνο οικονομικής, αλλά κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Και δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπω τα αντίστοιχα κεφάλαια. Βλέπω δυστυχώς στον άξονα 1 για την πράσινη μετάβαση αρκετά έργα, σημαντικά έργα, ενεργειακά έργα, τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνουν την αναγκαία μεταρρύθμιση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Αειφορίας για να αντιμετωπίσει τους νέους στόχους του 55%. Και βλέπω βέβαια και έργα που δεν είμαι βέβαιος πόσο πράσινα είναι, όπως το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως επειδή είναι τριφύλι στο σήμα του, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν αυτό ισχύει. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε 6 δισεκατομμύρια τα οποία αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό περίπου 19% του συνόλου των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ και υπολογίζουμε ότι τα υπόλοιπα θα είναι από τα δάνεια. Τα δάνεια όμως τα οποία δεν έχετε διευκρινίσει σε τα ποσοστά ανακανάλια και δεν έχετε διευκρινίσει με ποιον τρόπο οι τράπεζες θα καταφέρουν να πετύχουν την ευθεία κατανομή. Επίσης είναι παράδοξο το γεγονός ότι η λίστα με τη μόχλευση που έχετε δεν διευκρινίζεται ανά έργο, διευκρινίζεται ανά άξονα και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοείται. Επομένως, δεν θα πρέπει να μας κατηγορείτε ότι σας ψέγουμε ότι είναι ένα σχέδιο ατάκτο συρρημένο, διότι δεν έχουμε την πλήρη τεκμηρίωση. Και ειδικότερα την τεκμηρίωση εκείνη, η οποία είναι πολύ αναλυτική από πλευράς Κομισιόν, που αφορά την κατανομή των έργων, γιατί ένα έργο είναι πράσινο, γιατί είναι στο 37%, γιατί δεν είναι, και ακόμα περισσότερο την τεκμηρίωση για την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, κάτι που είναι κρίσιμο για την ανθεκτικότητα. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην πολύ χαμηλή προσέγγιση που έχετε κάνει στα θέματα της προστασίας βιοποικιλότητας και της αποκατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων. Θα σας υπενθυμίσω ότι το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει ποσά της τάξης του 7,5% του συνόλου για την προστασία της βιοποικιλότητας και 10% το 2026. Στην αντίστοιχη δικιά μας, στο δικό μας Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μια πρόβλεψη στο 0,32%, 100 εκατομμύρια, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα λάθος μήνυμα. Είναι επιλέξιμα αυτά τα έργα, είναι μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή την κατάσταση. Η προστασία και η ανάπτυξη των περιοχών Natura, η προστασία και η ανάπτυξη των θαλασσίων ζωνών, των προστατευόμενων θαλασσίων ζωνών, που πρέπει να συμβεί αν θέλουμε να είναι προστατευμένες, είναι ζητήματα που θα πρέπει να δείτε όταν θα ξανάρθετε. Και επίσης η αποκατάσταση των εδαφών στη Δυτική Μακεδονία, 60.000 στρέμματα,
από τα 170.000 στρέμματα. Υπάρχει μια μεγάλη απουσία στα θέματα κυκλικής οικονομίας, τα θέματα της διάχυσης κυκλικής οικονομίας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει μια απουσία θεμάτων που αφορούν στη μετατροπή ενεργοβόρων δραστηριοτήτων της βιομηχανίας, σε θέματα που χειρίζεται η κυρία Σπυράκη για το θέμα της νέας βιομηχανικής πολιτικής. Υπάρχει μια απουσία αναφορά σε, όπως σε μια λέξη που μας αρέσει όλους τελευταία, σε εμβληματικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγική διβιοποικιλότητα, στρατηγική farm to fork και κυκλική οικονομία που ανέφερα πρωτήτερα. Θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί πολύ μεγάλη δουλειά για την επιτυχία αυτού του σταδίου και θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να μας δώσετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, καταρχήν διότι έχουμε την ευθύνη να το κάνουμε και το καθήκον να το κάνουμε, και δεύτερον πιστεύω ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία ανοιχτότερου διαλόγου θα έχετε και εσείς να κερδίσετε. Κλείνοντας, να επενθυμίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά και στους στόχους, τους παγκόσμιους στόχους των ΗΠΑ, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί ελέγχονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, κάτι που οφείλετε και εσείς να ακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση και ελπίζω να μην καταχράστηκα τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς τον κύριο Κόκαλη. Το λόγο...